Επιτρέψτε μου να πω ότι μόνο ως κατεπίφαση αθλητικό μπορεί να χαρακτηριστεί αυτό το νομοσχέδιο. Όπως και όλα τα προηγούμενα νομοσχέδια, έτσι και αυτό δεν ασχολείται καθόλου, μα καθόλου, με τον πυρήνα του αθλητισμού. Δηλαδή με τη στήριξη του ερασιτεχνικού αθλητισμού, την ανάπτυξη του αθλητισμού στο σχολείο, στη γειτονιά, το πώς θα αναπτυχθεί το κάθε άθλημα, πώς θα ενισχυθεί η συμμετοχή και η πρόσβαση του πληθυσμού, ιδιαίτερα της νεολαίας. Δεν ασχολείται καν με την ενίσχυση των υποδομών και των αθλητικών εγκαταστάσεων. Την ενίσχυση γενικότερα του μαζικού λαϊκού αθλητισμού με γενναία χρηματοδότηση σωματείων και ομοσπονδιών. Για το τι δομές και τι προϋποθέσεις χρειάζονται για να διευκολυνθεί η οικογένεια και τα παιδιά της προκειμένου να έχουν πρόσβαση στη συστηματική άσκηση ως τρόπο ζωής. Εισάγει βέβαια διατάξεις και μέτρα αυστηροποίησης των ποινών για την αντιμετώπιση της οπαδικής βίας με αφορμή τη δολοφονία του Άλκη στη Θεσσαλονίκη, ενώ εισάγει νέες μορφές αθλητισμού όπως ο εθελοντικός, ο ηλεκτρονικός, ο εργασιακός, ο πνευματικός, καθώς και διάφορες άλλες διατάξεις εξυγχρονισμού της αθλητικής νομοθεσίας. Όλα τα αθλητικά νομοσχέδια που έχουν έρθει στη Βουλή, είτε με Νέα Δημοκρατία, είτε με ΣΥΡΙΖΑ, παλιότερα με ΠΑΣΟΚ κτλ., δεν ασχολήθηκαν με την ουσία του αθλητισμού κανένας. Αντίθετα, θα έλεγα ότι τον εχθρεύονται τον λαϊκό αθλητισμό προς χάριν του εμπορευματοποιημένου επαγγελματικού. Και αυτό γιατί απλά δεν θέλουν να ακυρώσουν την επιχειρηματική δράση στον αθλητισμό. Γιατί δεν θέλουν και τον ερασιτεχνικό αθλητισμό, γιατί θέλουν μάλλον να κάνουν και τον ερασιτεχνικό αθλητισμό κατ' εικόνα και ομοίωση του εμπορευματοποιημένου. Γι' αυτό και αποφεύγουν όλες οι κυβερνήσεις τη σύνδεση της λύσης του προβλήματος, της βίας, της διαφθοράς κτλ. Με το οικοδόμημα του εμπορευματοποιημένου αθλητισμού που οδηγεί στο κυνήγι του κέρδους και αποτελεί την αιτία για τη γέννηση αλλά και την αναπαραγωγή τέτοιων φαινομένων. Κατά καιρούς βέβαια έχουν γίνει διάφορες ρυθμίσεις για την επιχειρηματική δράση του λεγόμενου επαγγελματικού αθλητισμού, ιδιαίτερα στο ποδόσφαιρο, επιχειρώντας η εκάστοτε κυβέρνηση να μαζεύει τη σύψη και την ασυδοσία, με το κράτος να παρεμβαίνει ως ισορροπιστής με ποινές και πρόστιμα, για να μην πάρει η μεταξύ τους κόντρα ανεξέλεγκτες καταστάσεις, διαστάσεις. Είναι φανερό ότι στον καπιταλισμό που κυριαρχεί το κέρδος και η ανταγωνιστικότητα, αντικειμενικά και ο αθλητισμός από κοινωνικό αγαθό έχει μετατραπεί σε εμπόρευμα υποταγμένο στο βωμό του κέρδους, με τεράστια οικονομικά συμφέροντα που έχουν συνδεθεί με τον επαγγελματικό αθλητισμό, το οποίο βέβαια έχει γίνει και πεδίο πολιτικο-οικονομικής διαπλοκής και μεγάλων σκανδάλων. Από το 2007 έχουν μπει οι βάσεις με τη λευκή βίβλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον αθλητισμό, που αποτελεί οδηγό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον καθορισμό του άμεσου και απότερου μέλλοντος της δράσης των επιχειρηματικών ομίλων στον αθλητισμό. Η λευκή βίβλος αναγνωρίζει το σημαντικό κοινωνικό και οικονομικό ρόλο του αθλητισμού. Εκτιμάται ότι ως εμπορικό προϊόν καλύπτει το 4% του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έθεται ως στόχο να ασχοληθεί με τις κοινωνικές και οικονομικές πτυχές του, με την επέκταση του κερδοφόρου αυτού προϊόντος με νέες μορφές αθλητισμού σαν αυτές που περιλαμβάνει το παρόν σχέδιο νόμου, αλλοιώνοντας σκόπιμα την έννοια και τα όρια του αθλητισμού, διαμορφώνοντας δυσδιάκριτα όρια ανάμεσα στο άθλημα, στο παιχνίδι, ακόμα και στο τζόγο, δηλαδή όλα στο μίξερ. Και ποιο είναι το κριτήριο? Τα κέρδη. Όλα στο βωμό της ανταγωνιστικότητας και του μέγιστου κέρδους των μεγαλοεπιχειρηματιών. Οι νέες ρυθμίσεις για τον εθελοντικό, ηλεκτρονικό, εργασιακό και πνευματικό αθλητισμό στην πραγματικότητα νομοθετούνται για να διευρύνουν τα περιθώρια κέρδους των επιχειρηματικών ομίλων. Μόνο υπό αυτό το πρίσμα μπορούμε να κατανοήσουμε τις αλλαγές που γίνονται. Πρόκειται για πολιτική επιλογή παράδοσης του συνόλου της αθλητικής δραστηριότητας και μη προς εμπορική χρήση. Ακόμα και τα μέτρα κατά της βίας που συζητάμε στοχεύουν ακριβώς σε αυτό. Όχι αντιμετώπιση της βίας, αλλά μετατόπιση της βίας έξω από τον αγωνιστικό χώρο, μόνο και μόνο για να μην πληγεί το προϊόν,
για να διασωθεί το προϊόν και όχι οι άνθρωποι, οι φύλαθλοι. Η κυβέρνηση με το νομοσχέδιο περιορίζει την αντιμετώπιση της οπαδικής βίας στο κατασταλτικό της μέρος, δηλαδή στην αυστηροποίηση των ποινών. Ούτε αυτή η κυβέρνηση, όπως και οι προηγούμενες, δεν μπορεί να αντιμετωπίσει το φαινόμενο της οπαδικής βίας. Μήπως η δολοφονία του Άλκη ήταν το αποτέλεσμα απουσίας ποινών και της αυστηροποίησης αυτών. Η βία μέσα και έξω από τα γήπεδα, κατά την άποψη του ΚΚΕ, αποτελεί αντανάκλαση της βίας, της εκμετάλλευσης, της αδικίας, της ανεργίας, του κοινωνικού αποκλεισμού και της καταπίεσης που δέχεται καθημερινά ο νέος της λαϊκής οικογένειας στους χώρους δουλειάς, στην εκπαίδευση, σε όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής. Τομείς που οι περισσότεροι λειτουργούν με βάση το κέρδος και ελέγχονται από μεγαλοεπιχειρηματίες, που ορισμένοι μάλιστα κάθονται την Κυριακή στα πριβέ του γηπέδου ως πρόεδροι, μέτοχοι, ιδιοκτήτες των ομάδων. Όλοι αυτοί λοιπόν τώρα που κόπτονται για τη δολοφονία του 19χρονου και για τη βία των γηπέδων, παριστάνουν τους ανήξερους για τον τρόπο που χτίζονται οι οπαδικοί στρατοί, που διαχωρίζονται σαφώς από τη συντριπτική πλειοψηφία των φιλάθλων. Παρασύρουν τυφλά και ορισμένους για το καλό της ομάδας, που λειτουργούν ως συμμορίες, που υπερασπίζονται τους μεγαλοεπιχειρηματίες ενίοτε, που λιμένονται το ποδόσφαιρο και να υπηρετούν τους μεταξύ τους ανταγωνισμούς με το μανδύα της αγάπης για την ομάδα. Κάνουν πως δεν ξέρουν για τις σχέσεις των προέδρων και των χορηγών των ΠΑΕ με τους συνδέσμους, για πρώην αστυνομικούς που γίνονται στελέχη ασφαλείας στις συγκεκριμένες εταιρείες και στα γήπεδα, για μπράβους σε μαγαζιά της νύχτας, προστασία σε καταστήματα, εμπόριο ναρκωτικό για τις σχέσεις αυτών των στρατών με φασιστικές ακροδεξιές ομάδες, όπως για άλλη μία φορά αναδείχθηκε με αφορμή τις επιθέσεις σε ΕΠΑΛ της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Η ολοένα και μεγαλύτερη αυστηροποίηση του νομοθετικού πλαισίου για τα σχετικά αδικήματα και για τη λειτουργία των αθλητικών λεσχών και άλλα, τα οποία η κυβέρνηση τα παρουσιάζει λίγο πολύ ως πανάκια και χωρίς να αντιμετωπίζει βέβαια τη βία επί της ουσίας, είναι η επιβεβαίωση της στήριξης που παρέχει η πολιτική εξουσία και το αστικό κράτος στους μεγαλοεπιχειρηματίες. Το γεγονός επίσης ότι με το σχέδιο νόμου η κυβέρνηση μετατρέπει τις ΠΑΕ και τις ΚΑΕ σε θεματοφύλακες της λειτουργίας των οπαδικών συνδέσμων, βάζοντας το λύκο να φυλάξει τα πρόβατα, επίσης είναι η επιβεβαίωση ότι δεν μπορεί και δεν θέλει να πατάξει τη διαφθορά, να κόψει και τα πλοκάμια και τα κεφάλια της λερναίας ύδρας του σάπιου εμπορευματοποιημένου αθλητισμού. Οι προτάσεις των νόμιμα αδειοδοτούμενων λεσχών φιλάθλων έχουν λογική σε αρκετά σημεία. Είναι σωστό ότι δεν πρέπει να τσουβαλιάζονται όλοι οι φύλαθλοι. Έχουν βάση οι προτάσεις που κάνουν για τη σύσταση των λεσχών στο να υπάγονται στις γενικές διατάξεις περισωματείων. Είναι λογικό το ζήτημα που θέτουν ότι οι νόμιμα αδειοδοτημένες λέσχες δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται το ίδιο με τις μη νόμιμες. Όσα λοιπόν νομοθετούνται κατά την άποψή μας είναι δοκιμασμένες συνταγές που δεν λύνουν το πρόβλημα, όπως και στο παρελθόν, και που σε ορισμένες περιπτώσεις ανοίγουν και επικίνδυνα μονοπάτια. Δεν είναι έτσι καθόλου τυχαίο που μέσα σε αυτά τα φυτώρια ο φασισμός βρίσκει λίπασμα, μολύνει τα μυαλά των νέων με το δηλητήριό του. Υπό την έννοια αυτή η οπαδική βία, ναι, είναι συνώνυμη με μια συγκεκριμένη στάση ζωής που παραπέμπει σε φασιστικά τάγματα, που παρασύρουν νέους, που δεν έχουν τέτοια χαρακτηριστικά εξ αρχής και τους κάνουν συνένοχους στην πορεία. Δεν είναι τυχαία όλα όσα έχουμε δει το τελευταίο χρονικά διάστημα. Τα κατασταλτικά μέτρα πάντα, από ένα σημείο και μετά, αναζωπυρώνουν την ένταση, τη βία, το χουλιγκανισμό και μεταφέρονται και εκτός γηπέδου. Το ζούμε άλλωστε στη χώρα μας, το ίδιο γίνεται στη Μεγάλη Βρετανία και σε άλλες χώρες της Ευρώπης και του κόσμου. Επισημαίνουμε ότι με όχημα την αντιμετώπιση της οπαδικής βίας προωθούνται με το σχέδιο νόμου συγκεκριμένες στοχεύσεις παρεμβάσεις ιδιαίτερα ανησυχητικές που ανοίγουν επικίνδυνους δρόμους. Αυτές αρχικώς αφορούν τη διεύρυνση του άρθρου 187 του ποινικού κώδικα για την εγκληματική οργάνωση, με την προσθήκη σε ό,τι αφορά την τέλεση πλημελημάτων των ενόμων αγαθών της προσωπικής ελευθερίας, της ιδιοκτησίας και της περιουσίας.
Προβλέπεται επίσης η απαγόρευση αναστολής εκτέλεσης της ποινής για εγκλήματα οπαδικής βίας και υποχρεωτική επιβολή περιοριστικών όρων σε περιπτώσεις αναβολής της εκδίκασης τέτοιων εγκλημάτων. Ρυθμίσεις δηλαδή που ανησυχούν και παραβιάζουν ακόμη και θεμελιώδεις έννοιες και αρχές έστω αυτού του αντιδραστικού ποινικού δικαίου, όπως έχει διαμορφωθεί όλα αυτά τα χρόνια, όπως το τεκμήριο αθωότητας και άλλα πολλά. Ξεχωριστό ζήτημα είναι η σύσταση του ψηφιακού μητρώου μελών λεσχών φιλάθλων στα πλαίσια της συνολικότερης αναβάθμισης, οι δυνατότητες παρακολούθησης και καταστολής με σύγχρονα ψηφιακά μέσα, με νόμιμη καταγραφή και επεξεργασία των δεδομένων κάθε πτυχής της κοινωνικής ζωής των ψηφιακών πολιτών. Δεν θα κουραστούμε να το λέμε ότι όσο δεν θίγονται οι οικονομικές και κοινωνικές αιτίες και κυρίως δεν καταργεί το εμπορευματοποιημένος αθλητισμός, το φαινόμενο της οπαδικής βίας θα διονύζεται. Το ΚΚΕ έχει καταθέσει εδώ και καιρό προτάσεις που μπορούν σε ένα βαθμό να λύσουν το πρόβλημα, σε ένα βαθμό, χωρίς να έχουμε αυταπάτες ότι θα ξεμπερδέψουμε εύκολα με τη σύψη και τη βία στον αθλητισμό. Τις προτάσεις αυτές έχουμε καταθέσει σε υπουργούς, κυβερνήσεις, κάθε φορά εδώ που συζητάμε νομοσχέδια. Και ξεκινάμε με την ανάγκη κατάργησης κάθε επιχειρηματικής δράσης στον αθλητισμό. Κατάργηση της συμμετοχής των ελληνικών ομάδων στο στοίχημα, σε πάσης φύσεως στοίχημα. Στη θέσπιση οι ανώνυμες αθλητικές εταιρείες, οι ΠΑΕ και οι ΚΑΕ, να ενταχθούν στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Εκεί να γίνεται ο έλεγχος στα οικονομικά τους, στα περιουσιακά τους, για τη βιωσιμότητά τους, χωρίς να υπάρχει δική μεταχείριση που αφορά την αδειοδότηση, χωρίς παρεμβολή οποιασδήποτε επιτροπής επαγγελματικού αθλητισμού. Βεβαίως θα έχει λόγο και το Υπουργείο Αθλητισμού για τα αγωνιστικά ζητήματα, όχι όμως για τα οικονομικά ζητήματα. Δυστυχώς όμως η αποθέωση του επαγγελματικού αθλητισμού που μετατρέπει το δικαίωμα του λαού για άθληση σε μπίζνα, τζόγο, παράγκα, διαφθορά, είναι βέβαιο ότι σε κάθε νέο νομοσχέδιο οι διατάξεις που έρχονται έχουν ένα και μόνο σκοπό: πώς θα προστατευτεί το προϊόν. Αυτά τα νέα είδη αθλητισμού για τα οποία συζητάμε στο σχέδιο νόμου εθελοντικός, ηλεκτρονικός, εργασιακός, πνευματικός, παρόλο που σου προκαλούν μια συμπάθεια που μπορεί να εκφράζουν οι έννοιές τους, ανιδιοτέλεια, θέληση προσφοράς, συλλογική έκφραση, στην πραγματικότητα διαστρεβλώνονται και συνιστούν επέκταση της επιχειρηματικής δράσης για νέα πεδία κερδών. Πρόκειται για πολιτική επιλογή παράδοσης του συνόλου της αθλητικής δραστηριότητας. Ο αθλητικός εθελοντισμός είναι μια κοινωνική αξία που περικλείει μέσα της την ανιδιοτέλεια, για μας την ταξική αλληλεγγύη, τη θέληση προσφοράς, χωρίς την αναμονή κάποιου ωφέλους υλικού ή ηθικού. Αυτό τον εθελοντισμό το ΚΚΕ και τον πιστεύει και τον υπηρετεί. Το ερώτημα που προκύπτει είναι: εθελοντισμός από ποιον και για ποιον? Νομοθετείται το λεγόμενο αθλητικό εθελοντισμό χωρίς να καθορίζεται σε τι είδους αθλητικές διοργανώσεις θα συμμετέχουν οι εθελοντές και ποια θα είναι τα συγκεκριμένα καθήκοντά τους και δεν θα υποκαθιστούν δραστηριότητες του έμιστου προσωπικού. Η αφετηρία βέβαια είναι πάντα ίδια: αθλητικό και ολυμπιακό πνεύμα, προσφορά, εθνική υπόθεση, όπως ίδια είναι βέβαια και η κατάληξη: κέρδος, εθελοντισμός, ίσον απλήρωτη εργασία. Ο εθελοντισμός κακά τα ψέματα ανοίγει σειρά επιχειρηματικών ευκαιριών. Και βέβαια υπάρχει και άλλη διάσταση που κάνει δελεαστικό τον εθελοντισμό για τις επιχειρήσεις. Η ίδια η έννοια της δημιουργίας δωρεάν εργατικών χεριών, στενά καταρτισμένων και με κουλτούρα συνένεσης και αποδοχής. Αυτό θέλει άλλωστε το κεφάλαιο. Αυτό σε συνδυασμό με το αίτημα των επιχειρηματικών ομίλων για μείωση του μισθολογικού κόστους, που οδηγεί στην ιδιωτικοποίηση κρατικών υπηρεσιών με τη χρησιμοποίηση σε αυτές εθελοντών, που επειδή θα ασκούν δίθεν κοινωνικό έργο, θα αμείβονται υποτυπωδόψ, όπως για παράδειγμα τα οδηπορικά, χωρίς εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα, αλλά θα έχουν τις ηθικές αμοιβές, επένους, βεβαιώσεις παρακολούθησης, ενίσχυση και ανάληψη παρόμοιων δραστηριοτήτων κλπ. Ο ηλεκτρονικός αθλητισμός, για να είμαστε ειλικρινείς εδώ, άλλο ηλεκτρονικό παιχνίδι, παίγνιο και άλλο αθλητισμός. Τι θα πει ηλεκτρονικός αθλητισμός? Είναι αθλητισμός με το να κάθεσαι με τις ώρες μπροστά σε ένα υπολογιστή, να πίνεις μπύρες και αναψυκτικά και να παίζεις?
για να μην τρελαθούμε. Υπάρχουν μια σειρά σοβαρών προβληματισμών γύρω από την εισαγωγή του όρου στο νομοσχέδιο. Τόσο από την ετυμολογία της λέξης αθλητισμός, η οποία αποσκοπεί στη σωματική εκγύμνανση, μέχρι και έρευνες που γίνονται για τον εθισμό που προκαλούν τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, ο υπολογιστής, το κινητό, ιδιαίτερα σε εφήβους αλλά και νέους. Ο τζίρος στην παγκόσμια αγορά στοιχημάτων για αθλητικές διοργανώσεις ανέρχεται σε τουλάχιστον 1 τρισεκατομμύριο δολάρια, εκ των οποίων το 90% είναι παράνομα στοιχήματα. Στην ουσία, λοιπόν, ο ηλεκτρονικός αθλητισμός επεκτείνει ακόμα περισσότερο την εμπορευματοποίηση του αθλητισμού και επιχειρείται να νομιμοποιήσετε στη συνείδηση του κόσμου τις στοιχηματικές εταιρείες, τον τζόγο, που δεν είναι τίποτε άλλο παρά καταλήστευση του εισοδήματος του λαού. Για τον εργασιακό αθλητισμό, ο εργασιακός αθλητισμός που προβάλλεται αφορά την διεξαγωγή αθλητικής δραστηριότητας από εταιρείες, από οργανισμούς δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, μη κυβερνητικές οργανώσεις, εταιρικές ομάδες και πάει λέγοντας. Δεν υπάρχει καμία, μα καμία αναφορά στο σχέδιο νόμου ότι ο εργασιακός αθλητισμός πρέπει να τον οργανώνουν οι φορείς του εργατικού κινήματος, τα σωματεία και τα συνδικάτα, με συνεργασία με τις αθλητικές ομοσπονδίες. Το δικαίωμα αυτό το έχει μόνο ο εργοδότης. Για το ΚΚΕ ο νόμος σημαίνει σταθερή δουλειά, δικαίωμα στον ελεύθερο χρόνο και όχι επιβολή. Είναι υποκρισία με τα ωράρια λάστιχο και τους μισθούς πείνας που έχετε καθιερώσει να σας ενδιαφέρει ταυτόχρονα η παράλληλα η σωματική και πνευματική άσκηση των εργαζομένων. Για τον πνευματικό αθλητισμό, προφανώς κανείς δεν μπορεί να διαφωνήσει με το σκάκι, που θεωρείται ένα πνευματικό άθλημα και μάλιστα πρέπει να μεγιστοποιηθεί η διάδοσή του. Δεν θα συμφωνήσουμε όμως με τον ορισμό που δίνει το σχέδιο νόμου, ότι πνευματικός αθλητισμός ορίζεται κάθε μορφή αναμέτρησης μεταξύ αθλητών ή ομάδων που απαιτεί πνευματική προσπάθεια και μειωμένη φυσική δραστηριότητα με σκοπό την επίτευξη νίκης, τον πνευματικό ανταγωνισμό, τη βελτίωση της ψυχικής και πνευματικής υγείας και αμέσως μετά κοτσάρι και τα παιχνίδια. Το πρόβλημα συνεπώς δεν είναι αν το σκάκι είναι πνευματικό άθλημα. Αυτό έχει λυθεί εδώ και καιρό. Αλλά ποια άλλα παιχνίδια και αναμετρήσεις θα ζητήσουν δικαίως και πιθανότητα θα επιτύχουν να θεωρηθούν πνευματικά αθλήματα σύμφωνα με τον ορισμό του νόμου? Από πουθενά στο σχέδιο νόμου δεν διασφαλίζεται, και ας το λέει ο κύριος Υπουργός γιατί το είπε στις επιτροπές, από πουθενά όμως δεν εξασφαλίζεται στο σχέδιο νόμου, στο νόμο αύριο μεθαύριο, ότι στο πνευματικό αθλητισμό εντάσσεται μόνο το σκάκι και το μπριζ. Αφήνει το κλπ, σας το είπανε κι άλλοι. Αφαιρέστε λοιπόν που λέει σκάκι, μπριζ κλπ, αφαιρέστε το. Δεν είναι τόσο δύσκολο, αφαιρέστε το κλπ. Με το κλπ όμως αφήνεται ανοιχτό το ενδεχόμενο να ενταχθούν παιχνίδια και άλλα, όπως είναι το σκάκι, το πόκερ και ούτω καθεξής. Και να βρεθεί βέβαια το σκάκι παρέα με το τάβλι και το πόκερ, με κάθε σεβασμό φυσικά σε όλα αυτά, έτσι. Φαντάζομαι πως όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι εκτός από τις όποιες οικονομικές διαστάσεις τυχόν θα έχει, προφανώς το κύρος που θα έχει στη συνέχεια η έννοια πνευματικά αθλήματα, μάλλον δεν θα έχει καμία σχέση με αυτό που γνωρίζαμε μέχρι σήμερα. Σε κάθε περίπτωση, και κλείνω κύριε Πρόεδρε, για το ΚΚΕ ο αθλητισμός δεν είναι εμπόρευμα σε πάγκο, ούτε οι άνθρωποι αναλώσιμα αντικείμενα. Ο αθλητισμός είναι υγεία, πνευματική και σωματική, διαπαιδαγώγηση και ομοχλός, ομαλής κοινωνικοποίηση των νέων. Η εξυγίαση του αθλητισμού, η αντιμετώπιση της βίας μέσα και έξω από τα γήπεδα γίνεται μόνο με σύγκρουση με τα μεγάλα συμφέροντα που θησαυρίζουν από αυτόν και μόνο με σύγκρουση με την άκρατη εμπορευματοποίησή του. Οι θέσεις του ΚΚΕ είναι ρεαλιστικές και εδράζονται στην ανάγκη ο αθλητισμός να θεωρείται κοινωνικό δικαίωμα και όχι εμπόρευμα, που σημαίνει ενιαίο σύστημα ανάπτυξης και δωρεάν παροχής φυσικής αγωγής και αθλητισμού, κατάργηση κάθε επιχειρηματικής δράσης, κατάργηση του τζόγου και του στοιχήματος, ένταξη των ανωνύμων εταιριών στο Υπουργείο Ανάπτυξης, χορήγηση δωρεάν από το κράτος όλων των προϋποθέσεων για φυσική αγωγή και αθλητισμό για την νεολαία, υλικοτεχνική υποδομή, επιστημονική στήριξη, επαρκή χρηματοδότηση. Γενναία χρηματοδότηση απαιτείται σε σωματεία, σε αθλητικές ομοσπονδίες. Οι προπονητές, οι μόνοι επαγγελματίες στον χώρο θα πρέπει να εξασφαλίζουν, να τους εξασφαλίζονται εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα.
Μόνο έτσι θα απαλλαγεί οριστικά ο αθλητισμός από την αρρώστια και τη σαπίλα. Yeah. Μόνο έτσι ο αθλητισμός θα σταματήσει να αφορά τους λίγους στο γήπεδο και τους πολλούς στην εξέδρα ή στο σπίτι τους. Θα αποκτήσει διαφορετική οργάνωση και στόχους. Θα αρχίσει η πλειοψηφία της νεολαίας να ασκείται συστηματικά, να συμμετέχει σε δραστηριότητες με οργανωμένο τρόπο. Με όλα τα παραπάνω, κύριε Πρόεδρε, το ΚΚΕ καταψηφίζει επί της αρχής το σχέδιο νόμου. Ευχαριστώ.